είναι κοντά σαν πέμπτος και ο Λάσλι που συνεννοείται με τον τερματοφύλακα. Χριστοδουλόπουλος, γκολ! Αυτό είναι, λύθηκε το θέμα από τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Ένα φάουλ γκολ την περασμένη εβδομάδα στο Motherwell, ένα φάουλ γκολ χωρίς από τον Ντάρεν Ράντολφ, πάρα πολύ καλό φάουλ. Κερδισμένο από τον Σιχόπηκε η πάσα του για τον από τον Βίδρα, η πάσα του για τον Αμέλεν. Συνεχεία ο Βίδρα πέφτει κάτω, αφήνει πλεονέκτημα σωστά ο Στούντερ. Βγαίνει ο Μαυρίας, κοντά του ο Χριστοδουλόπουλος, πάει μόνος στην προσπάθεια ο Χάρης Μαυρίας. 2-0 στο 75, στο ίδιο λεπτό που είχε σκοράρει και στη Γλαστόβη. Ασταμάτητος ο Χάρης Μαυρίας. Είπα πριν ότι αν τον δω να μπαίνει από τον πάγκο και να σκοράρει και να πανηγυρίζουν αυτό το 2-0. Η κίνηση του Χριστοδουλόπουλου να τραβήξει κοντά του τον Ράμσντεν βοηθά τον Μαυρία να πάει στο 1-1 με τον Χάτσινσον. Και εκεί με αυτό το χαμηλό κέντρο βάρος που έχει το σώμα του μπόρεσε πολύ εύκολα να ελιχθεί απέναντι στον Άγγλο στόπερ και να σημαδέψει χαμηλά στη γωνία του Ράντολφ για το 2-0. Μαυρίας που πρωτοεμφανίστηκε. Χατσουράνης βλέπει την κίνηση του Σισοκό, του περνά τώρα την μπάλα, πέρασε υπέροχα από τον Χαμέλ. Σισοκό μπροστά στον Ράντολφ, 3-0 στο 83. Η παράδοση των Σκοτσέζων. Παναθηναϊκός φτάνει σε ένα συνολικό 5-0 με το πρώτο γκολ του Ιμπραήμ Σισοκό στα πράσινα. Αυτό που φοβόταν ο Στιούαρτ Μακόλ στο τέλος έγινε, τελευταίο 15 λεπτό, παρέλυσε η αντίσταση της ομάδας του μπροστά στην ανώτερό του Παναθηναϊκού, στο κέφι που έβγαλε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο με αφετηρία το γκολ φάουλ που ήταν καταλήτης του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου στο 50.